Δύο μόνο παιχνίδια θα γίνουν στον Νότιο Όμιλο στη Β' κατηγορία, με το παιχνίδι το οποίο ξεχωρίζει να είναι η αναμέτρηση τη δόξα με τον Αστέρα Νίκη, ο οποίο προπορεύεται. Στο βόρειο, στι έδρε του, παίζουν καλονί Καραβαγγέλης και έχουν προβάδισμα για τη νίκη. Στη Λίμνο, την αγωνιστική αυτή ξεχωρίζει το παιχνίδι του κεραυνού με τον Κάσπακα, που θα γίνει στη Μίρινα. Στι γυναίκε, τον επικίνδυνο τρόμο του Αθηνών υποδέχεται σαπφό, ενώ ο Πα την καλονί στη Γ κατηγορία. Μόνο δύο παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στον Νότιο Όμιλο, αφού δεν θα γίνουν τα παιχνίδια του Αϊτού Λουτρών Β με τον Νεολικό και του Άου Βασιλικό με τον οδησία Λίτη. Το παιχνίδι που αναφίβολα ξεχωρίζει είναι αναμέτρηση στην Αγία Μαρίνα μεταξύ τη Εδόξη και του Αστέρα Νίκη. Ο φιλοξενούμενο θέλει τη νίκη για να παραμένει επικεφαλή στον Όμιλο, να νικήσει και να βελτιώσει ακόμη πιο πολύ τη θέση τη θα επιδιώξει η Δόξα. Στη Μόρια ο Παλαισβιακό έχει εύκολο έργο με τον ουραγό τη βαθμολογία Αστέρα Ηπίου. Στο βόρειο Όμιλο η πρωτοπόρο Καλουνία αντιμετωπίζει στην έδρα τη Μεσότοπο και παραμένει το αφεντικό, όπω και ο Καραβαγ που επίση παίζει στο γήπεδό του με τον Αχηλέα δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Τοπική αναμέτρηση στην Άντισα, ορφαία Παπα-Νικολή, με τι δύο ομάδε να θέλουν την νίκη για να ελπίζουν στο στόχο. Τώρα, με την έναρξη του τρίτου γύρου. Βλέπουμε τι κάρτε με τα παιχνίδια στον νότιο όμιλο πρώτα 19η αγωνιστική δόξα αστέρα νίκη. Το παιχνίδι αυτό είναι την Κυριακή στην Αγία Μαρίνα και παλαισβιακό αστέρα η οποία το Σάββατο θα παίξουν στην Μόρια. Στο βόρειο όμιλο τα παιχνίδια Πίου το Σάββατο, Καραβαγγέλη Αχηλέα, Καλονία Δυτικό Όμπρο Μεσοτόπου, Ορφαία Παπα-Νικολή, Αου μακαριά στο παιχνίδι αυτό. Δεν γίνεται. Ακόμα ένα σημαντικό με βαθμολογικό ενδιαφέρον παιχνίδι περιλαμβάνει 19η στο πρωτάθλημα στη Λίμνο και η αναφορά γίνεται για το παιχνίδι του κεραυνού με τον Κάσποκα που θα γίνει στη Μίρινα. Ο κεραυνό θέλει νίκη πάση θυσία για να παραμείνει στην κορυφή. Από την άλλη, ο Κάσποκα που είναι ομάδα που κάνει ζημιά θα προσπαθήσει και τώρα να το αποδείξει απέναντι σε ένα δυνατό ποιοτικό αντίπαλο. Ο Ερακλή που επίση συγκατοικεί στο Ρετυρέ με τον κεραυνό φιλοξενεί στην ατσική τον Άρη Μούδρου και έχει το πάνω χέρι για την νίκη. Αργονάτη και φυστία έχουν το προβάδισμα. Οι αργοναύτε στη Μίρινα αντιμετωπίζουν την Ατλητική Ένωση Λίμνου. Στο Κοντοπούλι η Φεστία υποδέχεται τον Άρη Μούδρο. Δύο παιχνίδια το Σάββατο. Αργοναύτε σε Ατλητική Ένωση Λίμνου στη Μίρινα στην Ατσική Ηρακλή Άρη. Την Κυριακή στο Κοντοπούλι. Ο Ιφεστία φιλοκτήτη στη Μίρινα. Ω γηπεδόκο ο κεραυνό θα παίξει με τον Κάσπακα στι 3.5 έντρα στα παραπάνω παιχνίδια. Η Σαπφό μπορεί την προηγούμενη αγωνιστική να πήρε τον με εκτό έδρα βαθμό στη Ρόδο, μένοντα το 0-0 με τον Τριαντόνια Λισού. Τα δύσκολα όμω τώρα αρχίζουν για το Λεσβιακό Σωματείο, αφού καλείται, να αντιμετω αντιμετωπίσει δύο ομάδε που πρωταγωνιστούν. Η αρχή θα γίνει με τον Ατρόμητο Αθηνών την Κυριακή στι 12 το μεσημέρι στη Μόρια για να ακολουθήσει το παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή εκτό έδρα. Η Σαφώ καλείται να δείξει τι δυνατότητέ τη, κοντράροντα έναν καλό και ποιοτικό αντίπαλο και στο αρνητικό κομμάτι πω η προϊστορία των δύο ομάδων είναι με το μέρο του Ατρομήτου. Ο Καρμίδη θα σφυρίξει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το Σάββατο για τη 15η αγωνιστική βριλίσια Ιάσουν Ηλιού την Κυριακή Ακράτητο Τριαντώνη Αλισού, Σαφώ Ατρόμητο Αθηνών, Άγιο Τομά Αγία Παρασκευή. Μια νίκη στα 3 εναπομείνοντα χρειάζεται Λέζου στη γάμα κατηγορία για να ανακηρυχθεί πρωταθλητή στον Όμιλο και να πάρει το εισιτήριο. Αντιμετωπίζει στη Μόρια την Κυριακή το απόγευμα την Καλονή, θέλοντα να διπλασιάζει τι νίκε του μετά το 2-0 που σημείωσε την προηγούμενη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό Χίου. Διαιτή δηλαδή, ο Πατσατζή, 3,5 έναρξη του παιχνιδιού. Η αναμέτρηση τη Λίμνο Δυτική Ένωση με τον Ολυμπιακό Χίου ορίστηκε από την ΕΠΟ να γίνει στι 30 Μαρτίου στη Μύρινα.